Έχουμε συζητήσει σήμερα το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, έφτασε η ώρα των αποφάσεων. Ως οικολόγοι έχουμε κάποιους τομείς, κάποια θέματα τα οποία συνεχίζουμε να διαβολευόμαστε, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι το θέμα της εκλογής των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί θεωρούμε ότι στη δημοκρατία θα πρέπει να ακούγονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλες οι φωνές. Γι' αυτό ακόμα διαβολευόμαστε για αυτό το θέμα. Θέλουμε όσο πιο δυνατόν, πιο σωστή είναι εκλογική διαδικασία. Έχουμε επίσης απόψεις τις οποίες θα καταθέσουμε την Δευτέρα για το θέμα της εκλογής των επαρχιακών συμβουλίων, τα οποία θα έχουν πάρα πολλές εξουσίες και θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται και εκεί η απευθείας εκλογή. Και επίσης μένει το θέμα των συνενώσεων, το Δήμο. Αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση που έγινε ότι πραγματικά όλα τα κόμματα έχουν αρκετές ακόμα και απορίες, αλλά και θέσεις οι οποίες ακούγονται από την αρχή. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς επιμέναμε ότι θα έπρεπε να έρθει λιμένον από την κυβέρνηση και να μην έρθει σε αυτό το στάδιο στη Βουλή. Δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν έγινε η σωστή διαβούλευση, ούτε και η σωστή ενημέρωση που πρέπει να γίνεται πριν από μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν χρειάζονται να τις υιοθετήσουν αυτοί που τους επηρεάζουν. Και αυτοί που επηρεάζονται είναι οι πολίτες και οι οποίοι θα έπρεπε να ακούσουν όλες τις απόψεις, να τους εξηγηθεί ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός της μεταρρύθμισης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι άλλος από την ευημερία, την καλή ποιότητα υπηρεσίες που πρέπει να έχουν όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, στο πιο χαμηλό κόστος. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να γίνουν από προηγουμένως. Εμείς θα καταθέσουμε τις απόψεις μας μέχρι και τη Δευτέρα για όλα αυτά τα θέματα.